Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξεκίνησε πραγματικά από τα πολύ χαμηλά. Στη Τουρκία, στα χρόνια κυριαρχίας των Κεμαλιστών, δηλαδή από το 1923 και έπειτα, και από τότε που ανέλαβαν τα ηνία οι επίγονοι του Κεμάλ, μέχρι και το 2002, όταν δηλαδή όταν έχασαν την κυριαρχία τους, υπήρχε η αντίληψη ότι οι Κεμαλιστές ήταν οι περίφημοι Λευκοί Τούρκοι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι ερχόντουσαν στη ζωή για να έχουν τις θέσεις ευθύνης στο στράτευμα, στη δικαιοσύνη, στην πολιτική, στον επιχειρηματικό κόσμο, και οι μαύροι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν αυτοί που ήταν υποχρεωμένοι από τη γέννησή τους να υπηρετούν τους Λευκούς Τούρκους. Ο Ερντογάν λοιπόν γεννήθηκε σε ένα φτωχό προάστιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες του ιδίου, πουλούσε κουλούρια για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Ήταν ένας σχετικά καλός ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην τοπική ομάδα, ποντιακής καταγωγής. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από τα πολύ χαμηλά, και η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα χρόνια της δημαρχίας του στην Κωνσταντινούπολη, όπως και της πολιτικής του καριέρας εν συνεχεία ως πρωθυπουργού της Τουρκίας, έδειχνε μία σεμνότητα, έδειχνε ένα μέτρο. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του κατάφερε να γοητεύσει πάρα πολλούς δυτικούς, οι οποίοι στο πρόσωπο του Ερντογάν έβλεπαν έναν μετριοπαθή ηγέτη, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει το υπόδειγμα για το μουσουλμανικό κόσμο, ενός ηγέτη ο οποίος ναι μεν ήταν συντηρητικός, μουσουλμάνος, αλλά αρκετά μετριοπαθής και μεταρρυθμιστής για τα δεδομένα του Ισλάμ. Ο Ερντογάν ήταν ο πρώτος ηγέτης της Τουρκίας ο οποίος αναγνώρισε δικαιώματα στους Κούρδους. Ήταν ο πρώτος ηγέτης Τουρκίας ο οποίος αναγνώρισε δικαιώματα σε άλλες μειονότητες και είχε μία πολύ καλή στάση απέναντι στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Έδωσε τουρκική υπηκότητα σε πάρα πολλούς ιερείς Έλληνες για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παράδοση του Πατριαρχείου. Δημιούργησε στις κουρδικές περιοχές επιγραφές στα κουρδικά. Ενώ λίγα χρόνια πριν οι Κεμαλιστές με την Τανσού Τσιλέρ στην Πρωθυπουργία και την πρώην Λίκαινα και νυν πολέμιο του Ερντογάν, την Αξενέρ, έκαιγαν κουρδικά χωριά. Υπήρξαν εκπομπές που έγιναν στην κουρδική γλώσσα. Έγιναν πάρα πολλά στα πρώτα χρόνια του Ερντογάν, πράγμα το οποίο έδειχνε ένα πολιτικό ο οποίος, αν μη τι άλλο, ήξερε από πού προερχόταν, σεβόταν την καταγωγή του, και βέβαια αυτό που κατάφερε ήταν να φέρει από το οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο την πλατιά μάζα των Τούρκων του οροπεδίου της Ανατολίας, όχι δηλαδή της Κωνσταντινούπολης και των παράλιων που εμείς νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι τα παράλια και η Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία στα βάθη της Ανατολίας είναι μια άλλη χώρα, είναι μια χώρα η οποία παραπέμπει σήμερα στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60. Κατάφερε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάλει από το πολιτικό και κοινωνικό περιθώριο στο οποίο τους είχαν οι Κεμαλιστές, καθότι θεωρούνταν μαύροι Τούρκοι. Κατάφερε να τους βάλει ψυγείο στο σπίτι, κατάφερε να τους γεμίσει το ψυγείο. Τώρα αρχίζει το ψυγείο να αδειάζει και στο τέλος μάλλον θα τους πάρει και το ψυγείο πίσω. Το πρόβλημα με τον Ερντογάν και με την εξέλιξή του, και κύριε Μαζαράκη, είναι ότι ξέχασε από πού προέρχεται. Έγινε ένας ηγέτης ο οποίος σύν το χρόνο, ειδικότερα μετά το πραξικόπημα, αλλά ήδη αυτό είχε αρχίσει να διαφαίνεται από το 2011, με αποκορύφωμα το 2013 με τα γεγονότα στο πάρκο Γκεζί. Άρχισε να γίνεται ένας αυταρχικός ηγέτης, άρχισε να γίνεται ένας ηγέτης ο οποίος έπαψε να αφουγκράζεται την κοινωνία, παρά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, 19 χρόνια μετά, παραμένει λαοφιλής και αρκετά λαοφιλής για τα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Ένας ηγέτης ο οποίος προερχόταν από το λαό, ένα μεγάλο τμήμα των Τούρκων έπινα νερό στο όνομα του Ερντογάν, διότι επί Ερντογάν τετραπλασιάστηκε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Τουρκίας, από τα 220 δισεκατομμύρια έφτασε κοντά στο 1 τρις. Σήμερα έχει ξαναπέσει κάτω από τα 750 δισεκατομμύρια, άρα έχουμε αυτή την θεαματική αύξηση αλλά και την δραματική μείωση κατόπιν. Ένας ηγέτης ο οποίος λοιπόν έφερε στο, όπως είπα, από το περιθώριο στο επίκεντρο την πλατιά μάζα των Τούρκων,
Έπιναν και κάποιοι εξ αυτών εξακολουθούν να πίνουν νερό στο όνομά του, όμως είναι ο ηγέτης ο οποίος τα έκανε, μάλλον δημιούργησε μια δική του οικονομική ελίτ, η οποία κυρίως δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών. Θα σας έλεγα, χωρίς να είναι ο κυριότερος λόγος, αλλά ένας από τους λόγους των παρεμβάσεων της Τουρκίας στη Συρία, στη Λιβύη, στον Κάφκασο, κυρίως όμως στη Συρία και τη Λιβύη, είναι για να υπάρχουν δουλειές για τους Τούρκους κατασκευαστές. Και αυτό το βλέπουμε άλλωστε από το πώς προσπαθεί η Τουρκία να προωθήσει τα κατασκευαστικά συμφέροντά της σε Λιβύη και Συρία. Ξαναλέω, δεν είναι ο βασικός λόγος, είναι ένας εκ των λόγων. Δημιούργησε λοιπόν μια δική του οικονομική ελίτ, ελεγχόμενη από αυτόν. Σήμερα όμως, εδώ και χρόνια μάλλον, είπα από το 2013 και μετά, και προφανώς το κερασάκι στην τούρτα ήταν το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016, ο Ερντογάν έχει γίνει ένας άλλος Ερντογάν. Δεν ξέρουμε αν αυτή η μετάλλαξη είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων ή είναι η μετάλλαξη, ή φαίνεται σε εμάς ως μετάλλαξη, ενώ στην πραγματικότητα αυτός είναι ο πραγματικός του εαυτός. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν μπορώ να κάνω ψυχογράφημά του. Αλλά πάντως σήμερα ο Ερντογάν είναι μακριά από την κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύζυγός του, η Εμινέ, πριν από τρεις μέρες είπε ότι οι Τούρκοι θα πρέπει να μειώσουν τις μερίδες τους, αναλογιζόμενοι πώς τρώνε οι άνθρωποι στην Αφρική. Αυτό παραπέμπει σε Μαρία Αντουανέτα με το Παντεσπάνι, παραπέμπει σε μία σύζυγο ενός ηγέτη που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, που είναι πολύ μακριά από την κοινωνική πραγματικότητα, διότι όταν λόγω της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος σήμερα ο Τούρκος καλείται να πληρώσει 5 και 6 φορές παραπάνω για τα αγαθά τα οποία αγόραζε, όταν οι τιμές εν μια νυχτή στο γάλα, στο κρέας, στο ψωμί, σε βασικά δηλαδή αγαθά, το κρέας δεν είναι τόσο βασικό αγαθό για τους Τούρκους όσο είναι για εμάς, έτσι, σπέβδα να το επισημάνω. Σε βασικά αγαθά λοιπόν βλέπει ανατιμήσεις εν μια νυχτή, οι οποίες υπερβαίνουν το 10-15%, όταν η ανεργία στους νέους, που είναι μια πολύ δυναμική, ένα πολύ δυναμικό τμήμα της τουρκικής κοινωνίας, είναι πάνω από 25%. Να σας πω χαρακτηριστικά και να το πω και για τους ακροατές μας, ότι σήμερα το 40% του πληθυσμού της Τουρκίας είναι έως 24 ετών. Και ο μέσος όρος ηλικίας των Τούρκων είναι στα 31,4 έτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυναμική κοινωνία. Οι νέοι όμως των 20 και 25 ετών θεωρούν κατεστημένο τον Ερντογάν. Διότι ο Ερντογάν είναι στην εξουσία 19 χρόνια. Άρα οποιοδήποτε έχει γεννηθεί λίγο πριν το 2000 και μετά το 2000, μόνο ότι μπορεί να βρει δουλειά. Θεωρεί ότι ο Ερντογάν είναι υπεύθυνος και είναι πράγματι για την ανατίμηση των προϊόντων, γιατί έμπλεξε την εξωτερική πολιτική, που θα κουβεντιάσουμε φαντάζομαι αργότερα, με τα εσωτερικά. Και βέβαια, το γεγονός ότι καταφεύγει στον εθνικισμό, το γεγονός ότι έχει βρει τον Μπαχτσελή ένα, θα έλεγα, απομεινάρι του βαθαίως κράτους της Τουρκίας, του πολύ εθνικιστικού και πολύ, θα έλεγα, παρακμιακού βαθαίως κράτους της Τουρκίας για συγκυβερνήτη, είναι η τρανότερη απόδειξη ότι ο Ερντογάν έχει καταφύγει στον εθνικισμό, όχι γιατί δεν τον πιστεύει, προφανώς τον πιστεύει, και το νεοοθωμανικό δόγμα έχει μέσα του πολύ έντονα στοιχεία εθνικισμού, ακόμα και κεμαλικού εθνικισμού. Όμως έχει καταφύγει στον εθνικισμό, διότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποπροσανατολίζει και την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα. Και πράγματι ο εθνικισμός είναι το καταφύγιο των πολιτικών, των λαϊκιστών, όπως είναι ο Ερντογάν, οι οποίοι θέλουν έτσι να δίνουν τροφή, όχι τροφή που μασχέται, απτή, αλλά τροφή με μεγαλεπίβολα σχέδια, όπως είναι το κανάλι που θέλει να κάνει στο Βόσπορο, όπως είναι το ότι η Τουρκία θα πάει στο διάστημα, όπως είναι το ότι η Τουρκία έχει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία που ο Ερντογάν τη διαφημίζει κάθε μέρα, προφανώς γιατί θέλει να πουλήσει όπλα, αλλά και γιατί θέλει να διαφημίσει τον εαυτό του. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις σε μια χώρα που έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλων αντιφάσεων και διαιρέσεων, γιατί η Τουρκία δεν είναι μία και ενιαία. Αλλά πάντως, για να καταλήξω στο ερώτημά σας, πρέπει να σας πω ότι ο Ερντογάν σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το φτωχόπεδο που πουλούσε, επαναλαμβάνω, κουλούρια, έπεσε καλό ποδόσφαιρο και ήρθε στην εξουσία για να φέρει τους πολλούς και όχι να εξυπηρετεί στα συμφέροντα των λίγων. Ο σημερινός Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος, πέραν του ότι το καθεστώς του έχει εμφανίσει εδώ και καιρό σημάδια παρακμής, νομίζω ότι ο ίδιος, αν δεν το αντιλαμβάνεται, κακό του κεφαλιού του, θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι η αρχή του τέλους έχει ξεκινήσει.
Πότε θα έρθει αυτό το τέλος και με ποιον τρόπο, κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρουμε και καταλαβαίνουμε, και είναι και φυσιολογικό μετά από 19 χρόνια στην εξουσία, ότι στην άκρη του τούνελ φαίνεται η έξοδος. Και αυτή η έξοδος θα είναι οριστική για τον Ερντογάν. Καταρχάς, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι δηλαδή κανένας δεν κατάφερε, συμπεριλαμβανομένου και του Ερμπακάν, ο οποίος ανέλαβε την Πρωθυπουργία για λίγους μήνες και οι κεμαλιστές τον εξευτέλησαν, υποχρεώνοντάς τον να υπογράφει αποφάσεις οι οποίες αναιρούσαν όλα όσα έλεγε ως εκ των εμπνευστών του πολιτικού Ισλάμ, και βέβαια πολιτικός πάτρωνας του Ερντογάν. Οι κεμαλιστές λοιπόν επί 80 χρόνια, ελέγχοντας όλους τους αρμούς της εξουσίας, είχαν φροντίσει να εξασφαλίσουν ότι δεν επρόκειτο να αμφισβητηθεί ο προσανατολισμός της Τουρκίας. Ήδη αυτό το ξεκίνησαν από το 1923. Αναφερθήκατε σωστά στο Μεντερές, ο οποίος είχε τραγική κατάληξη. Έκτοτε ο Ερμπακάν, επαναλαμβάνω, προσπάθησε να κάνει κάτι, αλλά εξευτελίστηκε. Και πρέπει να πούμε ότι όταν το 2002 ήρθε το ΑΚΕΠΕ στην εξουσία, πάρα πολλοί κεμαλιστές θεωρούσαν ότι θα αποτελούσε μία παρένθεση και μόνο. Η πρώτη μεγάλη μάχη την οποία έδωσε Ερντογάν και την οποία κέρδισε το 2007 ήταν όταν πρότεινε τον Αμπντουλάχ Γκιούλ για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τότε ο πρόεδρος δεν εκλεγόταν απευθείας από το λαό, όπως συμβαίνει σήμερα, κατόπιν της αλλαγής του συντάγματος βέβαια, αλλά εκλεγόταν από το κοινοβούλιο. Οι ακεμαλιστές αντέδρασαν, διότι θα ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που η γυναίκα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα φορούσε μαντήλα, και ο Ερντογάν με συνοπτικές διαδικασίες καθάρισε το θέμα και κατάφερε να επιβάλει τον Γκιούλ, ο οποίος απροπώς σήμερα είναι εκ των πολέμιων του Ερντογάν, όπως είναι και ο Νταβούτογλου, όπως είναι και ο Μπαμπατζάν, ίσως το ικανότερο στέλεχος το οποίο ανέδειξε ο Ερντογάν. Γιατί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι ένα σημάδι παρακμής, έχει πάψει να αναδεικνύει στελέχη. Ως προς το τι έγινε και τι προσπάθησε ο Ερντογάν να κάνει, πράγματι, ο Ερντογάν ήξερε ότι αν δεν ήλεγχε τη δικαιοσύνη, την αστυνομία και το δημόσιο, και βέβαια ένα μέρος του στρατεύματος, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Σε αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ ο Γκιουλέν. Χωρίς τον Γκιουλέν ο Ερντογάν δεν θα είχε καταφέρει να διατηρηθεί στην εξουσία αυτά τα χρόνια. Τα σπάσανε με τον Γκιουλέν από το 2011 και μετά, δεν έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε τους λόγους. Ο Γκιουλέν λοιπόν, να πούμε μια κουβέντα και θα επανέλθω, ο Γκιουλέν λοιπόν φέρεται να ζήτησε από τον Ερντογάν λίγο πριν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα γινόντουσαν, να ήλεγχε ο ίδιος ένα μεγάλο κομμάτι των περιφερειαρχών και των δημάρχων, όπως επίσης και στις επόμενες εθνικές εκλογές να ήλεγχε περίπου το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΑΚΕΠΕ. Ο Ερντογάν θεώρησε ότι αυτό συνιστούσε για τον ίδιο απειλή, αντέδρασε, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, τουλάχιστον τους εμφανείς, που οι δύο άντρες τα έσπασαν. Και μάλιστα δεν μπορεί να ήταν ο μοναδικός, γιατί πραγματικά, αν δεν είχε χρησιμοποιήσει το σύστημα Γκιουλέν, το οποίο ήταν εγκαθιδρυμένο στην Τουρκία ήδη από τη δεκαετία του 90, από την εποχή Οζάλ, κυρίως στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, αν λοιπόν δεν είχε χρησιμοποιήσει το δίκτυο Γκιουλέν, ο Ερντογάν δεν θα είχε καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά, γιατί πολύ απλά δεν θα είχε καταφέρει να εκτοπίσει τους Λευκούς Τούρκους και τους Κεμαλιστές από τους αρμούς της εξουσίας, όπως είπα και πριν, που είναι καθοριστική για να μπορέσει κανείς να κυβερνήσει την Τουρκία. Τι συμβαίνει όμως σήμερα? Το βαθύ κράτος της Τουρκίας δεν έχει υποστεί σοβαρές διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον στο βαθμό που θα ήθελε ο Ερντογάν. Θυμίζω ότι με την υπόθεση Εργένεκον και Βαριοπούλα, ο Ερντογάν είχε καταφέρει να ξεδοντιάσει ένα κομμάτι του βαθέως κράτους, κυρίως τους κεμαλιστές στρατιωτικούς. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πριν από κάποια χρόνια, αρκετοί εκ των κεμαλιστών οι οποίοι φυλακίστηκαν για τις δύο υποθέσεις αυτές επέστρεψαν, αποφυλακίστηκαν και επέστρεψαν στο στράτευμα, υπηρετώντας αυτή τη φορά τον Ερντογάν, τουλάχιστον φαινομενικά.
Το δεύτερο στοιχείο που έχει αξία είναι ότι σήμερα πράγματι και στο στράτευμα και στο διπλωματικό σώμα, και εδώ πέρα θα πω μια ιστορία, μια διαπίστωση η οποία έχει έτσι το ενδιαφέρον της, ο Ερντογάν έχει καταφέρει να απλώσει τα απλοκάμια του. Και βέβαια στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν ελέγχει τη δικαιοσύνη στην Τουρκία, σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, είσαι χαμένος από χέρι. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τους διπλωμάτες, λεπτομέρεια ίσως, είναι ότι οι παλαιοί, πώς μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε τους παλαιούς και μανιστές διπλωμάτες από τους νέους που έχουν μπει στα χρόνια του Ερντογάν, πολλοί εκ των οποίων έχουν αποφοιτήσει από θρησκευτικά σχολεία. Οι πρώτοι, οι κεμαλιστές, είναι πάντα φρεσκοξυρισμένοι και περιποιημένοι. Οι δεύτεροι μπορεί να είναι φρεσκοξυρισμένοι, αλλά έχουν το μουστάκι για να υποδηλώνει την πίστη, την αφοσίωση την οποία έχουν στον πρόεδρο Ερντογάν. Θυμίζω το περιστατικό πριν από 1,5 χρόνο στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπου ο Ερντογάν είχε επιπλήξει δημόσια έναν, δεν ξέρω καν τι ήταν, δημοτικό σύμβουλο, υποψήφιο δήμαρχο, επειδή είχε εμφανιστεί μπροστά του χωρίς μουστάκι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν έχει καταφέρει και έχει ελέγξει ένα μεγάλο κομμάτι των θεσμών των τουρκικών. Δεν ξέρω κατά πόσο, και δεν μπορώ να σας το απαντήσω με καμία βεβαιότητα, ελέγχει τα εξωθεσμικά συστήματα της Τουρκίας ή τα εξωθεσμικά συστήματα της Τουρκίας έχουν επανακάμψει και ελέγχουν τον Ερντογάν. Δεν θα το απέκλεια να συμβαίνει το δεύτερο. Πάντως, αν δεν είχε καταφέρει, κύριε Μαζαράκη, ο Ερντογάν να βάλει μία τάξη στους θεσμούς και να διεισδύσει σε αυτούς, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώντας το δίκτυο Γιουλέν, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν πρόεδρος της Τουρκίας, δεν θα είχε καταφέρει επί 19 χρόνια να κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα.